Μαζί μα στο στούντιο είναι ο κύριο Νίκο Βασιλείου, μέλο hey, του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείριση Πάρνηθα. Καλώ ήρθατε. Όσο καλή μπορεί να είμαι, κύριο ναι. Βασίλει, είναι, κύριε ναι. Βασιλείου, για την μέρα. Γιατί θα σα ρίξουμε στα δύσκολα από την αρχή. Εγώ θα ρωτήσω ότι πώ φτάσαμε σε αυτή την τόσο δυσάρεστη κατάσταση να έχει καταστραφεί στην ουσία ένα μεγάλο μέρο του εθνικού μα δρυμού. Το είπε και η κυρία Παγώνη νωρίτερα. Είναι αυτό που είπε ακριβώ η κυρία Παγώνη. Τι μέρε τη καραντίνα ήταν η διέξοδο του κόσμου να πάει να περπατήσει, να πάει να περάσει κάπως... Να πάρει καθαρό αέρα. Να πάρει καθαρό αέρα, να πάει αέρα, να τα παιδιά του. Ξέρετε ότι στο, στην περιοχή αυτή, κάθε από τον κύριο Ερχόντων, εκατοντάδι, χιλιάδες μάλλον, χιλιάδες να άνθρωποι... Να από την κάνανε ποδήλα, το ίδιο και ο Πρωθυπουργός το έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Έχει δηλαδή, ξέρουμε τι γίνεται. Είναι δυστυχώς, ε, ξέφυγε η κατάσταση. Ε, την, πρώτη, την, πρώτη, μέρα ήταν ένα τμήμα σοβαρό, αλλά Φάνηκε να σβήνει. Είχε σβήσει η φωτιά. Είχε Πέρασε σβήσει. από τη βαρουμπόπη. Έκαψε ότι έκαψε. Φάνηκε να σβήνει. Μάθαμε τελικά, κύριε Βασιλείο, αν ήταν νέα φωτιά, αν ήταν αναζωοπήρωση. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Ακόμα κανεί δεν ξέρει. Δίνει ότι ήταν αναζωοπήρωση. Mm. Δίνει ότι ήταν αναζωοπήρωση. Τώρα, πρεσβεύει δεν είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια αποτίμηση. Αλλά δείχνει ο τρόπο που ξεκίνησε η φωτιά, δείει αναζωοπήρωση. Θα μπορούσαν να είχαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχαν δυνάμει. Δυνάμει υπήρχαν ο κόμμα και έξω, θελοντέ πάρα Αυτό πολύ. Αυτό θέλω να σα ρωτήσω. Α ε... ε... ήταν εκεί από το πρώτο λεπτό και παρακολουθούσατε. Όχι, πρώτα, ε... αν ε... με τον κύριο υποφάτη, ήμασταν ε... ναι. μέσα στι φωτιέ από <laughs> την πρώτη. Πρόστινη... Α... 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 Αν υπήρξε πρώτη στιγμή. πρόβλημα, θεωρείτε εσεί, ε... στο συντονισμό τη κατάσβεση, αν επικράτησε πανικό ή κάτι δεν πήγε καλά, ποια είναι η δική σα εικόνα. Θα σα πω, ε... ήταν δύσκολη η κατάσταση, ήταν πάρα πολύ διάσπαρτα τα μέτωπα. Το ναι. πρόβλημα που είχε αυτή η φωτιά ήταν ότι ήταν διάσπαρτα τα μέτωπα. Εκεί που έβλεπε μία φωτιά, στα, στα χίλια μέτρα λε μία άλλη, μία άλλη, μία άλλη. Ναι. Και ο κόσμο εκείνη την περίοδο, εκείνη τι κρίσιμε στιγμέ, και οι πυροσβέστε αλλά και οι εθελοντέ όλοι μαζί τρέχανε πανικόβλητοι. Φοβερό αγώνα. Φοβερό αγώνα, όραμα. Δηλαδή, αν δεν το ζήσει κάποιο. Δεν ε, μπορεί να ε, το ξέρει. Ε, πραγματικά δεν μπορεί να το ξέρει. Παρ' αυτά, υπάρχει δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι τι έγινε πριν φτάσουμε στην καταστροφή και θα γίνει αύριο. Το πριν, ε, ποια είναι το πρόβλημα που, έχω, που βλέπω ναι. εγώ, ότι υπάρχει μια δυσκολία επικοινωνία και λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, η αποκαθα... ο καθαρισμό των δασών ξεκίνησε μέσα στον Ιούνιο και αρχέ Ιουλίου. Πολύ αργά. Πολύ, πολύ αργά. Αυτά πρέπει να έχουν βγει αποφάσει, έχουν βγει τα κονδύλια, έχουν δοθεί εργολαβίε, ώστε από Σεπτέμβρη μήνα ξεκινά όλη αυτή η σεζόν. Σε εμά πάνε όλα τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή και όλα αυτά. Τι έζετε εσεί, λέτε ότι έχουμε φτάσει Ιούνιο-Ιούλιο και, Ιούνιο, Ιούλιο και εγώ, ακόμα εγώ, δεν έχει γίνει τίποτα. Εγώ εκπροσωπώ το επιμελητήριό μου και μια δύσκολη μέρα σήμερα, θα το πούμε αυτό μετά. Θα το πούμε μετά. Ε, στο φορέα διαχείριση Πάρνηθας, Όσο μπορούμε να συντονίσουμε ως επιχειρηματίες, να δούμε την άποψη λίγο διαφορετικά. Ε, υπάρχουν τα αγγυλώσεις, το σύστημα πρέπει λίγο να αλλάξει, πρέπει να το ξαναδούμε. Γρήγορες αποφάσεις, σωστές αποφάσεις. Παίρνουμε Εισηγήσει των δασολόγων, αλλά πρέπει να γίνονται και αποφάσει. Αργούνε. Υπάρχει αυτή η, γραφ... η ελληνική γραφειοκρατία. 45 συναρμόδιοι φορεί για την πρόληψη τη πυρκαγιά, 17 συναρμόδιοι για την καταστολή, είναι 6 υπουργεία μαζί. Καταλαβαίνετε, κύριε Βασιλείο, ότι δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Καταρχήν, ρωτάει ο κόσμο, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, η Πάρνη θα σώθηκε από την ανατολική τη πλευρά. Θα σα πω: Την κόψαν τη φωτιά. Η Πάρνη θα έχει σωθεί. Το κατσιμίδι που βρίσκεται, έχουν καεί τα βασιλικά, καήκαν όλα τα κτήματα. Τα βασιλικά τα κτήματα. Κτήματα έχουν καεί όλα. όλα. Έχει μείνει πάρα πολύ μερικά δέντρα. Η φωτιά έχει πάει στην κιθάρα. Η κιθάρα ήταν ένα μέρο πάρα πολύ ωραίο που ήταν. Κάει και η κιθάρα. Κάει Κά 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 και, και αυτό το μέρο. Ένα κυθάρα. πυκνό, ζωντανό, ωραίο δάσο, ένα υπέρο. Ένα τόπο. Πού θα πηγαίνουν ας... τώρα, πού θα πηγαίνει. Όλη αυτή η διαδρομή που ο του κόσμου δεν υπάρχει. Ε, πάμε στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα πολλά μπορούν να γίνουν ε, να αξιοποιηθούν οι εθελοντέ. Και ενώ κυρίω να αξιοποιηθούν τα νέα παιδιά. Ξέρετε, σε όλο αυτό την... το διάστημα δούμε νέου ανθρώπου, νέα παιδιά να έχουν όρεξη να προσφέρουν. Η νεολαία είναι εδώ. Η το βλέπουμε συμμετέχει. καθημερινά και στα πλάνα μα. Συμμετέχει η νεολαία. Συντονισμό θέλει, αρμοδιότητα θέλει, ρόλου θέλει. Αλλά να είναι σοβαρή ρόλη. Η επόμενη μέρα τι φέρνει, α πούμε, να αναδασώσει, αποξηλώσει. Αντιπλημμυρικά. Αντιπλημμυρικά. Θα έχει πρόβλημα το κρεονέρι, θα έχουν πρόβλημα οι βαριμπόμποι, θα έχουν πρόβλημα θα η μαλακάσα, απεύχα. θα έχουν πρόβλημα οι αφίδνε, θα έχει πρόβλημα το καπανδρίτι, ο οροπό. Γιατί θα, όλα αυτά τα νερά θα φεύγουν προ τα κάτω, όλε αυτέ τις περιοχέ. Ο Άγιο Στέφανο, ο Κάλαμο. Τα, ναι, τα να ξέρετε ότι τα πεύχα ξαναφυτρώνουν στην περιοχή για να καθαριστεί. Αυτό που δεν φυτρώνει είναι το ελατόδασο. Και έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την προσβεστική και μπράβο και συγχαρητήρια και στην πολιτική προστασία που έπεσαν όλε οι δυνάμει mm -hmm πάνω εκεί, ώστε να μην πάει η φωτιά περάσει το ελατόδασο. Γιατί άμα κάνει το ελατόδασο, δεν ξέρει από, της... από την ανατολική τη πλευρά τη Πάρνη, θα στο πει. Διάβαζα κάποιον κάποιων ειδικών πάνω στο θέμα και έλεγαν ότι ενδεχομένω θα πρέπει να ανοίξει και μια κουβέντα για την αλλαγή του μοντέλου των αναδασώσεων. Να μην χρησιμοποιούν πεύκα, να πάρουν κάτι άλλο. Όπω και η Παρίσια. Γιατί να μην βάζουμε πεύκα. Θα σα για την ευκολία. Γιατί η φύση, έβγαλε, τα πεύκα σε αυτή την περιοχή και είναι και πιο εύκολο να γίνει και να μην φαντάζεστε ότι θα μπορεί να γίνει να δώσει σε τόσε χιλιάδε στρέμματα. Μιλάμε, ακούγα τώρα σε εσά που δεν έρθω, για 500.000 στρέμματα. τόσο 500.000 στρέμματα. 500 λοιπόν, 000 .000. μένουμε, μένουμε, θα συζητήσουμε αμέσω μετά με τον κύριο Βασιλείο από το διαφημιστικό διάλειμμα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα. Είναι πολύ δύσκολη η μέρα για τον επιχειρηματικό κόσμο. Θα τα πούμε αμέσω μετά το διαφημιστικό μα διάλειμμα. Επιστροφή. Επιστρέψαμε και πάλι. Καλή σα ημέρα. 7,5 ώρα δείχνουν τα ρολόγια μα και μαζί μα είναι ακόμη ο κύριο Βασιλείου που δεν μα έχει φέρει ευχάριστα νέα γιατί μα είπε ότι το μεγάλο κομμάτι που απολαμβάναμε περιπάτου στην Πάρνη θα έχει καταστραφεί. Τελείω, τελείω. Δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο. Δυστυχώ είναι καμένα τα πάντα τα χτίσματα θα φτιαχτούν, έτσι και στο πρόγραμμα να φτιαχτούν, να γίνει αυτό το ιστορικό κέντρο mm -hmm. επισκέψιμο. Παρόλα αυτά... Στα πρώην βασιλικά κτήματα, στα έτσι. Πρώην, ναι. ακόμα το... Και εκεί μας λέτε από καταστροφή, ναι, ναι, όλο, 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 απόλυτη όλο, όλο, καταστροφή. Στο ναι, δεν απόλυτη καταστροφή. Μόνο τα χτίσματα έχουν μείνει, τα οποία θα φτιαχτούν, όπω σα είπα. Ε, θα κοιτάξουμε να υπάρχουν αναδασώσει. Μα ε, μας έλεγαν σε βράδυ... Σε πόσα βράδι, χρόνια. Για... Άμπρα, αυτό και όσο ρώτησα και εγώ. Λέω, ωραία ρε παιδιά, σε πόσα χρόνια. Να σκάγαν, κάγαν, πάμε παρακάτω. Ε, μέσα στην επόμενη πενταετία θα έχει πρασινίσει ο τόπο. Όχι δέντρα, θα έχει πρασινίσει. Yeah. Δηλαδή θα μπορεί να πάρει μια βόλτα χωρί σκιά βέβαια έτσι. Δηλαδή θα φτάσουν γύρω στο 50-60 πόντου τα δέντρακια. Γιατί υπάρχει το κομμάτι ότι βγαίνουν ε... μόνα του. Μόνα τους. Ε, θέλει πάρα πολύ δουλειά να κοπούν τα καμένα, να καθαριστεί ο τόπο. Οπότε η επόμενη μέρα είναι δύσκολη και είναι μπροστά μα και έτσι πρέπει και να λειτουργήσουμε άμεσα. Πρέπει φαντάζομαι. να μπουν οι δασολόγοι. Ε, ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, οι φορεί διαχείριση των εθνικών δρυμών, τα οποία αυτά είναι σε ένα σχέδιο να ε, ε, καταργηθούν και να γίνει ένα ενιαίο φορέα. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε, να το ξαναδούμε ίσω σε μια άλλη μορφή. Γιατί, ε, γιατί οι τοπικοί φορεί μαζί με του δασολού ξέρουν τα μονοπάτια, ξέρουν το δάσο, ξέρουν ακριβώ πού υποφέρουν. Ο εθνικό δρυμό πάντα έχει μια άλλη ιδιότητα. Ότι έχουμε το ελάφι. Ναι. Το κόκκινο ελάφι που είναι ο μοναδικό στην Ελλάδα. Έχουμε το λύκο. Έχουμε πάρα πολλά η ε, ζωάκια που κυκλοφορούν μέσα εκεί. Ακόμα Ώρα, και αετού Ακόμα δούμε. και αετοί υπάρχουν, θέλω να σα πω. Φυσικά και αετοί. αυτό που παρατήρησα χθε το πρωί που ήμουν στα χτήματα είναι ότι δεν ακούγονται πουλιά. Ναι, ναι. Ενώ παλιά ακούγονται συνέχεια πάρα πολύ αλλά τα κελαδίσματα. Είναι όπω μα τα περιγράφετε, λε και είμαστε εκεί τώρα και. Ναι, δεν ακούγονται πουλιά. Ε, 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 ίσως ακούγονται παράξενο, αλλά όσοι έχουν πάει βόλτα το καταλαβαίνουν. Ήταν χώρο αναψυχής, χώρο περιπάτου, χώρο ο οποίο έδινε ζωντάνια σε όλη την Αττική. Προσβάσιμο χώρο. Και όχι μόνο το Σαββατοκύριακο Ήταν ένα υπέροχο χώρο με, με μεριάκια, με καθαρό νερό, με, με τα δέντρα τα υπέροχα, με τη πολύ ζωντανή φύση. Οπότε πολύ για να ζωντανή. μην ψημιρούμε αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, τουλάχιστον να βάλουμε μπροστά την αυριανή μέρα. Βούλη υπάρχει. Αυτό. Από ό,τι ακούσαμε ότι υπάρχει η βούλη τη κυβέρνηση 1,7 δι για τι αναδασώσει. Mm -hmm. Θέλει γρήγορε κινήσει, συμβουλέ με του οδικού, μην κάνουμε το κεφαλιού μα. Ε, ένα συντονισμένο σχήμα που να παίρνει αποφάσει, ώστε Και την επόμενη δηλαδή μέρα να προχωρήσουμε. Ε, Οι αναδασώσει θέλουνε... θέλουν φυτόριο, θέλουν, θέλουν σχέδιο, θέλουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, το βράδυ τη Τρίτη, την πρώτη μέρα τη πυρκαγιά, μαζί με τον κύριο Βασιλείου. Τον Δήμαρχο Διονύσου, και τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μίχαλο βρισκόμασταν στο πυροφυλάκιο στην περιοχή σας εκεί, στην... στο Κρυονέρι. Ε, ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος ο κύριος Μίχαλος με την εξέλιξη της πυρκαγιάς, γιατί αν δεν κάνω λάθος το εργοστάσιο του βρισκόταν λίγα μέτρα παρακάτω και έσβηνε και ο ίδιος όπως και οι εργαζόμενοι του και η οικογένειά του έσβηνε πέριξε της, την πυρκαγιά πάρα πολύ αγχωμένος. Το επόμενο απόγευμα βρέθηκε νεκρό. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του κύριου Βασιλείου. Α, στην μία, στο, στο πρώτο κημητήριο τη Αθήνα. Λίγα λόγια θέλω να μα πείτε. Είμαστε για... συγκλονισμένοι. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος πέρα από. Είμαστε από το 2006 στη διοίκηση του επιμελητηρίου. Τα τελευταία χρόνια ήμουν στη διοικητική επιτροπή. Δίπλα του. Όταν λέμε δίπλα του, δίπλα του. Ένα άνθρωπο ικανότατο. Εφιέστατο. Ο ε, με τις διαφωνίες, με τις, σε διάφορα πράγματα, αλλά με, με, πολύ προοπτική. Ένας άνθρωπος δυναμικός και φίλος, κυρίως φίλος και φίλος οικογενειακό. Ε, αυτό ήταν τελείω αναπάντηχο. Δηλαδή, όλοι εμεί που είμαστε γύρω από την επιμελητήρια. Είμαστε μαζί το βράδυ τη Τρίτη, σα λέω και πάλι. Ε, Έτσι, ζωντάνια και, την επόμενη μέρα ήταν ένα άνθρωπο ορεξάτο να προσφέρει, να, 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 να βοηθήσει τον άλλον, Όλοι μιλάνε τα καλύτερα λόγια γιατί, γιατί βοηθούσε όλο τον κόσμο. Βοηθούσε όλο τον κόσμο. Αυτό που μα ήρθε ήταν τελείω άξιο. Ε, θυμάμαι το βράδυ τη Τρίτη ε, έλεγε ότι Πώ να βοηθήσουμε τον Δήμο να αγοράσουμε ένα περιοριστικό όχημα. Δηλαδή ήταν πάντα στο να προσφέρει. Το μυαλό ήταν στην προσφορά. Ε, και αυτό φάνηκε. Ε, είναι μεγάλη απώλεια. Πραγματικά ε, ε, δεν ξέρω πώ θα καλυφθεί αυτό το κοινό γιατί ο Μίχαλος είναι ένα άνθρωπο ε, πολύ ενεργητικό. Έβγαζε μια ενέργεια ναι, μέσα του. Ναι, ναι. Να είναι καλά, συλληπιτήρια στου συγγενεί, ειδικά στα Αθηνά και στα παιδιά. Και εσεί που τον γνωρίζετε καλύτερα από εμά, να Πολλά θυμάστε πάρα πολύ. Πολλά χρόνια, αγάπη. Κύριε Βασιλείου, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Καλά, ευχαριστούμε.